Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των τριών ηλικιωμένων από την Πιερία, οι οποίες συνελήφθησαν τον περασμένο Μάρτιο από την αστυνομία, έπειτα από καταγγελίες, στο κέντρο της πόλης να πουλούν διάφορα χόρτα και αυγά. Οι τρεις ηλικιωμένες συνελήφθησαν από την αστυνομία, τις επιβλήθη όπως προβλέπετε το διοικητικό πρόστιμο των 200 ευρώ και στις 7 Ιουνίου παραπέμπονται σε δίκη για υγειονομικές παραβάσεις. Πρόκειται για τρεις κυρίες πάνω από 80 ετών, οι οποίες για βιοποριστικούς καθαρά λόγους, αλλά και για να γεμίζουν τη μέρα τους, όπως μας είπανε, κάνανε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή μαζεύανε χόρτα από τον κήπο του χωριού, από διάφορα χωράφια, και στη συνέχεια κατεβαίνανε στην πόλη και τα πουλούσανε στους διερχόμενους. Η μία εκ των τριών ηλικιωμένων κυριών που γνωρίζουμε είναι η συνταξιούχος του ΟΓΑ. Μιλάμε για μια πενιχρότατη σύνταξη, η οποία έκανε αυτή τη δουλειά καθαρά για βιοποριστικούς λόγους, αλλά από εκεί και πέρα αυτό γέμιζε την καθημερινότητά της. Δεν είναι άτομο παρά το μεγάλο της ηλικίας της να κάθεται στο σπίτι. Ήθελα να κάνει κάτι δημιουργικό και από εκεί και πέρα βέβαια να μπορεί να βοηθήσει και τα οικονομικά της. Έχουν οικογένεια, παιδιά, εγγόνια έχουν οι κυρίες και φυσικά ζούμε σε χωριό έτσι λίγα χιλιόμετρα έξω από την Κατερίνη, όπου και γενικότερα και το οικονομικό επίπεδο των οικογενειών λόγω τα τελευταία χρόνια έτσι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, όπως πολλών βέβαια οικογενειών της χώρας.